Ναι, γεια. Βρήκα έτσι μια πληροφορία σχετικά με τη σημαία της Τουρκίας σήμερα, αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχουν την ίδια σημαία, είναι η συνέχεια της. Εντάξει, είναι γνωστό ότι η Μυσέλινος, δηλαδή και το άστρο που είναι πάνω στην σημαία της Τουρκίας, προέρχεται, είναι δηλαδή σύμβολο. Μάλλον οι Τούρκοι βέβαια λένε ότι είναι από τις τουρκικές φυλές που ήρθαν από την Κεντρική Ασία, αλλά λογικά μάλλον είναι σύμβολο χριστιανικών ή προχριστιανικών χρόνων. Είναι κλασικά αυτό εδώ το νόμισμα. Σύμβολο του Τουρκική σημαία που γράφει Βυζάντιον, έχει την ημισέλινο και το άστρο, και εδώ μάλλον είναι η Άρτεμη ή η Εκάτη. Και αυτό λοιπόν που ανακάλυψα ήταν ότι ναι μεν το πήρανε από την πόλη του Βυζαντίου, από την Κωνσταντινούπολη, αυτό το σύμβολο, και το σύμβολο αυτό υιοθετήθηκε ή τέλος πάντων ταυτίστηκε με το Βυζάντιο, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη. Γιατί, όπως βλέπουμε εδώ, και εδώ, found on the coinage of Byzantium since 4ο αιώνα π.Χ. Ότι βρέθηκε τέλος πάντων η Μυσέλινος και το Αστέρι σε νομίσμα του Βυζαντίου από τον 4ο αιώνα π.Χ. και was depicted on Byzantine and Paris coins and shields of Christian warriors since till the 13th century. Και να πάρει τον βρίσκαν τέλος πάντων στα νομίσματα του Βυζαντίου και στις ασπίδες των χριστιανών πολεμιστών Αγίων μέχρι το 13ο αιώνα. Βέβαια, πώς πήγε εκεί, πώς βρέθηκε να υιοθετηθεί αυτό το σύμβολο από το Βυζάντιο τον 4ο αιώνα και τι αναπαριστά. Λοιπόν, το σύμβολο αυτό, δηλαδή η Μυσήλινος και το άστρο, αναπαριστά τη θεά Εκάτη, την αρχαιοελληνική θεά Εκάτη. Οι Τούρκοι πάνω έχουν τη θεά Εκάτη στα σύμβολα, στη σημαία τους, που το πήραν από το Βυζάντιο. Και για λόγου του αληθές, εδώ, Hecate was greatly worshipped in Byzantium. Η Hecate λατρευόταν πολύ στο Βυζάντιο. Λέγεται ότι έσωσε την πόλη από τον Φίλιππα τον Μακεδόνο. Που προειδοποίησε τους πολίτες μία νύχτα με ένα φως στον ουρανό. Και έτσι ήταν γνωστή σαν Εκάτη ή Λαμπαδεφόρος. Η ιστορία λέει Reserved in Suda. Είναι στη Σουήδα, στο λεξικό της Σουήδας. Λέγεται ως Εκάτη Φωσφόρους εδώ, Αφροδίτη. Λέγεται ότι πώς το λένε, έδωσε φως τέλος πάντων στη νύχτα. Μπορώ να βρω τώρα την ανάγκη. Μεταφράζω τα αγγλικά και τη νύχτα τέλος πάντων την έκανε μέρα. Σε μία προσπάθεια κατάληψης της πόλης Siege από τον Φίλιππο το δεύτερο το 340 π.Χ. και έτσι ειδοποίησε τους κατοίκους για την επίθεση. Έτσι οι Βυζαντινοί αφιέρωσαν ένα άγαλμα σε αυτήν, σαν λαμπαδιφόρος, και σύμφωνα με το ησυχείο της Μήλη του υπήρχε ένα άγαλμα κάποτε της Εκάτης στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης. Οπότε πέρα από το γεγονός ότι οι Τούρκοι έχουν μια αρχαιοελληνική θεότητα που μάλλον είναι η Εκάτη, άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και Άρτεμις, αλλά
Μάλλον η Εκάτη είναι. Εδώ. Ταντάν. Η τρίμορφη Εκάτη, θεότητα των συνόρων, των σταυροδρόμων, της μαγείας, της σελήνης, της νεκρομαντίας και των φαντασμάτων, των πνευμάτων. Κατοκόσμος συνοδεύεται από σκύλο. Η κουνάβη, τι είναι αυτό. Σύμβολα λέει εδώ. Δάδες, σκυλιά, ερπετά, κλειδιά, μαχαίρια και ο στροφόλος και ένας, ας πούμε, wheel, τιμόνι, ας πούμε. Είναι και το τιμόνι. Μάλιστα. Το αντίστοιχο λέει στο μεσοποταμιακό μύθο ή ερεσκίγκαλ. Το αντίστοιχο στο σλαβικό η μαρζάνα. Ή η μόρα. Γαμό. Η μόρα. Η μόρα είναι σλάβικο. Και το ρωμαϊκό αντίστοιχο είναι η Διάνα ή η Άρτεμις. Η Τρίβια, τέλος πάντων. Λατρεύτηκε εδώ, λέει, πιο πολύ από τους Κάρες στην Ανατολή και στη Θράκη και από τους Θράκες και επίσης λατρευόταν πολύ στην Αθηνά. Ή κάτι. Πέρα από αυτό λοιπόν ότι οι Τούρκοι έχουν μια αρχαιοελληνική θεότητα παγανιστική, τι είναι κάτι στη σημαία τους. Και το Βυζάντιο είχε την Εκάτη σαν προστάτηδα θεότητα. Μαθαίνουμε ότι το Βυζάντιο, εκ τη γενέση του, το Βυζάντιο, ήταν αντιμακεδονικό. Το Βυζάντιο δεν συντάχθηκε μετά τον Αλέξανδρο, τέλος πάντων, μάλλον πριν τον Αλέξανδρο. Την επέκταση ήταν με τους Αθηναίους, ήταν φιλοαθηναϊκό και ήταν αντιμακεδονικό, σαν ακόμα μια απόδειξη ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία απολύει την πολύ αρχαίο Έλληνο κεντρική, αρχαιοελληνικό κεντρική, τέλος πάντων, θεωρούν ότι η καταστροφή του, η παραγμή του ελληνισμού ήρθε με το Βυζάντιο, μόνο που το Βυζάντιο εκφράζει την νίκη των αντιμακεδόνων Ελλήνων, με τη βοήθεια των Ρωμαίων βέβαια, έναντι των Μακεδόνων. Και αυτή η πληροφορία ότι η Εκάτη έσωσε την πόλη του Βυζάντιου από τους Μακεδόνες, ενισχύει αυτή την οπτική. Ότι το Βυζάντιο απλά είναι μια η αντιμακεδονική, ας πούμε, απάντηση στη μακεδονική επέκταση, βέβαια, τη βοήθεια των Ρωμαίων.